Πάμε τώρα να δούμε όλα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, και θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρή. Προβληματική είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία, κάτι που αποτυπώθηκε και στις αποφάσεις τελευταίας στιγμής για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά έγιναν οι εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα. Δεν είναι όμως τόσο απλό τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, λέω ότι έγιναν οι εκδηλώσεις, αυτό λέω. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί πολίτες, αγανακτισμένοι και δικαιολογημένα, μας κάνανε έντονα τα παράπονά τους. Τα ακούσαμε και εμείς οι ίδιοι, Δημήτρη. Τα άκουσες εσύ, τα άκουσα εγώ, τα άκουσε το σύνολο των συναδέλφων, οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά την Εθνική Επέτειο. Και βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μια κατάσταση που έδειξε ότι κάποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα πολύ απλά πράγματα. Γνωρίζουν οι πάντες ότι εδώ και δύο χρόνια ζούμε σε ένα καθεστώς πανδημίας του κορονοϊού. Γνωρίζουν ότι είναι πολύ σκληρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να λειτουργεί ο καθένας ατομικά, αλλά και πώς πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει δικαιολογία το ότι αφέθηκε η ιστορία μέχρι και την τελευταία στιγμή και δεν είχε ξεκαθαριστεί το τοπίο. Αν πραγματικά θα γίνουν παρελάσεις, πώς θα γίνουν αυτές, με τη συμμετοχή ποιών, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να μας καταγγέλουν την πλήρη και παντελή αδιαφορία των υπευθύνων, οι οποίοι τους οδήγησαν να ξοδέψουν από τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι δεν θα πάρουν μέρος τα παιδιά τους τα οποία πηγαίναν στα σχολεία στην παρέλαση των μαθητών, γιατί λέει υπάρχουν δικαιολογημένα και το σεβόμαστε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αλλά αλήθεια, γιατί κύριοι που εσείς εμπλέκεστε σε αυτήν τη διαδικασία και έχετε τις ευθύνες, αφήσατε την υπόθεση αυτή να εξελιχθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή, γιατί δεν μεριμνήσατε 3-4 μέρες πριν να δώσετε μια οριστική απάντηση? Τι περιμένατε ότι μπορεί να αλλάξει θεαματικά και να επιτραπούν οι παρελάσεις ανά την Ελλάδα? Εδώ θα μου πεις, Δημήτρη, ότι η κυβέρνηση ορθώς έπραξε σε επίπεδο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και πήρε μια απόφαση, αλλά δεν μεταφέρει τον μπαλάκι και τις ευθύνες σε επίπεδο της περιφέρειας στους εκάστοτε αιρετούς του πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εδώ είναι πολλά τα προβλήματα, δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των γονέων, οι οποίοι πραγματικά ξοδευτήκανε, και πολύ φυσιολογικό κάποιοι, έστω και κάποια στιγμή, θα πρέπει να βγουν και να ζητήσουν δημιουργήσει ένα συγγνώμη για αυτήν την αλληλεγγύη. Τη ζήτησε ο κύριος Κασαπίδης θες για τους αντιπεριφερειάρχες Κοζάνης και Καστοριά. Ο κύριος Κασαπίδης, επειδή το φιλοξενήσαμε εδώ, έδωσε εντολή στους αντιπεριφερειάρχες και τους τέσσερις να αποφασίσουν με τους τοπικούς φορείς και να κρίνουν. Ο κύριος Γιάτσος στα Γρεβενά την έκανε κανονικά την παρέλαση και δεν άλλαξε καμία απόφαση, και ο κύριος και ο Σεστιφλώνα. Ο κύριος Σαββόπουλος το πρωί της Τετάρτης άλλαξε την απόφαση, πήγαμε σε σημεοφόρους και παραστάτες, και αργά το μεσημέρι στις 2 η ώρα ο κύριος Τσιούμαρης πήρε και αυτός την ανάλογη απόφαση ως αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης. Μισό λεπτό, όλα αυτά μερικές ώρες πριν. Αν είμαστε σοβαροί, τι θα πει μερικές ώρες πριν? Είχαν όλο το έπρεπε χρόνο, να γίνουν οι παρελάσεις. Εγώ αυτή τη άποψη. Δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Εγώ προσωπικά. Έπρεπε να γίνουν. Το θέμα είναι ότι έχουν ευθύνες και θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βγουν δημόσια να ζητήσουν συγγνώμη από τους πολίτες, οι οποίοι ξοδευτήκανε και δεν έχουν όλη την ζήτησε οικονομική. Ζήτησε ο κύριος Κασαπίδης. Θες για τους Κοζάνη και Καστοριά. Ορθώς έπραξε, αλλά δεν μπορεί ο κύριος Κασαπίδης να καλύπτει τις ευθύνες των συνεργατών του ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους τους. Οι ίδιοι τους πρέπει να ζητήσουν συγγνώμες. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Αυτό λέει η ηθική στην πολιτική. Ναι, αλλά απλά μην μόνο να λέμε, γιατί ο κύριος Τσιούμαρης πήρε την απόφαση και αφήνουμε χμές τον κύριο Τσιούμαρη. Δεν τις αφήνουμε. Με συνεννόηση με τους δημάρχους. Και οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας, του Ντομού Κοζάνης, πίεσαν τον κύριο Τσιούμαρη να πάρει αυτήν την απόφαση. Δεν την έπαιρνε ο κύριο Τσιούμαρη. Και ο κύριο Μαλώτας και ο κύριο Πλακέτας και οι άλλοι. Καταρχάς θα σου πω κάτι. Αυτό να λέμε τώρα. Δεν έχουμε σκοπό να χαϊδέψουμε κανένα αυτιά. Αυτό ας το ξεχάσουμε. Και οι δήμαρχοι πίεσαν. Να χαϊδεύουμε αυτιά. Εγώ βρήκα τον κύριο Μαλούτα έξω και μου λέει να μην γίνει παρέλαση. Μιλήσαμε για ευθύνες του συνόλου των εμπλεκομένων. Πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση. Δεν μιλήσαμε και είπαμε ότι φταίει μόνο ο κύριος Δημήτρης. Όχι, απλά ανέφερα, ναι. Είπαμε ότι οι ευθύνες είναι συλλογικές. Άρα λοιπόν αναφερόμαστε γενικά. Τώρα, αν κάποιοι έχουν τη μήγα και μηγιάζονται, ποσό μας ενδιαφέρει, τουλάχιστον προσωπικά εμένα αυτό δεν με αγγίζει και δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν. Λέω τα πράγματα με το όνομά του. Να γίνουν οι παρελάσεις. Λέω αυτό το οποίο έχω γίνει αποδέκτης και μάλιστα πολύ έντονα και δικαιολογημένα, και πραγματικά τους δίνω δίκαιο όλους αυτούς τους οικογενειάρχες. Αφού ξόδεψαν 100-120 ευρώ οι οικογένειες για να αγοράσουν ρούχα για τις παρελάσεις. Και ξαφνικά διαπιστώσαν ότι επειδή κάποιοι δεν θέλουν να λειτουργήσουν σοβαρά και υπεύθυνα, ότι ώρες πριν ανακοινώνουν ότι δεν θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις. Αν είναι δυνατόν και θα πάνε μόνο οι σημειοφόροι. Δηλαδή και εδώ πάλι έχουμε το εξής κωμικό και το εξής τραγελάφο. Μήπως και αυτό είναι ένα δείγμα ενός κοινωνικού ρατσισμού? Γιατί δεν μπορείς
να αποκλείει το μαθητή ο οποίος ξόδεψε ο πατέρας του 150 και 200 ευρώ να αγοράσει ρούχα για να συμμετέχει στην παρέλαση και να βάζει μόνο το σημειοφόρο. Δηλαδή δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Ποιος βρήκε αυτή τη φαϊνή ιδέα. Έπρεπε να πάρει απόφαση η κυβέρνηση από την αρχή και να πει ναι ή όχι, τέρμα. Μην δίνει τις ευθύνες να αναλάβουν κλπ. Δεν έγιναν παρελάσεις για την απελευθέρωση, δεν έγιναν παρελάσεις, θα γίνουν σε άλλες περιοχές. Σε άλλες θα γίνουν, σε άλλες δεν θα γίνουν. Είδαμε και τις σκληρές αιχμές που άφησε ο Γιώργος ο Μαγιάνκας, ο αντιδήμαρχος Βοϊού, στον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης. Στην Καστοριά είχε πόλεμο ο κύριος Σαββόπουλος για την απόφαση του. Εντάξει, πάρτε μια απόφαση επιτέλους τι πρέπει να γίνει. Θα βγάλουν Ελλάδα, λες και είναι πρωτάρηδες. Είναι παλιοί στον χώρο της αυτοδιοίκησης, γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τα πολύ απλά, τότε μην ασχολούνται με την πολιτική. Αυτό λέει η υγεία στην πολιτική. Αυτό λέει η αλήθεια στην πολιτική. Να είμαστε καλά και 25 Μαρτίου, ας ελπίσουμε να γίνουν κανονικά οι χειρότερα θα είναι τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε και μια εικόνα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Άμα είμαστε μάντιδες, να παίξουμε και τα τέτοια του Λότο αύριο να κερδίσουμε από 2 εκατομμύρια. Μακάρι να μην είναι ο Μάρτης. Κάνε λάθος, κοίταξε. Μακάρι να μην είναι 25 Μαρτίου, να είμαστε καλά, λέω. Δεν έχω καμία διάθεση να χαϊδέψω κανένα αυτιάκι στο λόγο. Μα συμφωνώ μαζί σου και εγώ διαφωνούσα στην απόφαση που πήραν για τις παρελάσεις. Δεν είμαι μάντης, αλλά η μέχρι σήμερα πορεία του μου δίνει κάθε δικαίωμα να προλαμβάνω αποφάσεις για το τι θα συμβεί το κόμμα. Ο κύριος Σαββόπουλος είναι και φίλος. Καλά πράγματα. Και τον έχει φενέψει πολλές φορές. Τον τάχει το Σαββόπουλο. Ο κύριος Σαββόπουλος, λέμε κάτι το αρνητικό που δεν πρέπει να το αποδεχτεί. Όχι, όχι. Ο κύριος Σαββόπουλος να βγει και να τοποθετηθεί δημόσια. Να πει, βγήκε, κύριε, τον φιλοξένησα εμείς... και είπε ότι. Σαν να ζήτησε συγγνώμη κιόλας ο κύριος Σαββόπουλος για την απόφαση. Από το σαν ζητώ συγγνώμη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Είναι σαν να πηγαίνουμε από εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Τώρα. Να δώσουμε και μια εικόνα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Χθες την ημέρα βέβαια ήταν τα κρούσματα κοντά στα 65-63 στον αριθμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπεσε ο αριθμός. Εντάξει, ήταν και 28, μην ξεχνάμε. Είχαμε λιγότερα δείγματα σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε και μικρότερα στον αριθμό ενεργά κρούσματα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Τα 63 κατανέμονται, 11 στην Περιφερειακή Ενότητα Κρεβενών, 12 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 29 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και 11 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τη στιγμή που ο χάρτης, σύμφωνα με το ΟΕΔΗ, έχει εκτός χρώματος κόκκινου μόνο την Κοζάνη και την Φλόρινα. Οι δύο άλλες περιφερειακές ενότητες, Καστοριάς και Φλόρινας, είναι στο κόκκινο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πολύ. Και τα Γρεβενά, και τα Γρεβενά πολύ ψηλά. Ναι, ναι, αλλά ο χάρτης, τα Γρεβενά και η Καστοριά είναι στο κόκκινο. Η Φλόρινα και η Κοζάνη. Η Φλόρινα, όχι, καρδιά. Δεν είναι και η Κοζάνη. Ναι. Τώρα να πούμε ότι τη Δευτέρα 1 του Νοέμβρη από τις 10 έως τις 1 στο χώρο της κεντρικής πλατείας Κοζάνης μπροστά από το Baby Room θα πραγματοποιηθούν δωρεάν άπι τεστ για τους πολίτες να το γνωρίζουν. Να φύγουμε από τις παρελάσεις και να πούμε ότι τις μεταδώσαμε όλες θες και μέσα από την τηλεόραση του West από δύο φορές για να τις απολαύσουν οι τηλεθεατές της Δυτικής Μακεδονίας και εξαιρετική ήταν και η παρέλαση που έγινε στην πόλη των Γρεβενών, να το πούμε για μία ακόμη φορά. Τώρα πάμε στα της πολιτικής. Καμία αναβολή στις εκλογές, λένε τα επιτελεία των Παπανδρέου και Λοβέρδου. Πάμε να μας δώσεις την εικόνα τι ακριβώς γίνεται και αν θα δούμε και αποχωρήσεις πλέον υποψηφίων προέδρων, κάτι το οποίο το έχει προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες και ίσως το δούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Και επιμένω σε αυτό. Ναι. Να πούμε από συμφωνώ και εγώ από σε Δευτέρα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του Κινάλ. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, υπάρχει μια εκφρασμένη τοποθέτηση και θέση σε ό,τι αφορά τα επιτελεία των κυρίων Παπανδρέου και Λοβέρδου, οι οποίοι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούν να πάνε πίσω οι διαδικασίες για την ανάδειξη προέδρου του στο κίνημα αλλαγής. Να πούμε ότι οι ημερομηνίες οι οποίες είναι προκαθορισμένες να γίνει η εκλογική διαδικασία είναι η 5η Δεκεμβρίου και η 12η Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μέχρι τώρα δεν διαφοροποιείται, δεν αλλάζει κάτι. Και όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης ορίζονται και με τα λεγόμενα και τις τελευταίες θέσεις που είχε πάρει η Φόφη Γεννηματά λίγο πριν ας πούμε το Μοιραίο, λίγο πριν χάσει τη μάχη με την νόσο της. Τώρα να πούμε ότι τα επιτελεία αυτά από μόνα τους δημιουργούν και ένα πολιτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή το Κινάλ φαίνεται να είναι στα πάνω του, άσχετα αν είχαμε μια είδηση η οποία πραγματικά συγκλώνησε τον Πανελλήνιο και δει τον χώρο, τον ευρύτερο χώρο του κινήματος αλλαγής, αλλά πολύ περισσότερο του Πασόκ. Τώρα Δημήτρη, είχα πει τη βδομάδα που μας πέρασε ότι μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι την εκλογική διαδικασία, η μονομάχη θα είναι στην καλύτερη περίπτωση τρεις. Τι θα είναι αυτή? Θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Λοβέρδος, σε ό,τι αφορά τον Χάρη τον Καστανίδη, τον κύριο Γερουλάνο, αλλά και τον κύριο Χριστίδη, πιστεύω ότι μέχρι λίγο πριν τις ημερομηνίες, δηλαδή πριν την 5η Δεκεμβρίου,
αυτοί θα κάνουν πίσω και θα αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό. Αν δει κάποιος το πώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί, τις σχέσεις μεταξύ των υποψηφίων. Ο Γεωργουλάνος με τον Παπανδρέο είναι κολλητή. Και ο κύριος Καστανίδης. Τώρα, αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει και χρήζει μιας έτσι προσέγγισης διαφορετικής είναι το ότι ξαφνικά βλέπουμε τον ιό Παπανδρέου, ο οποίος διέσπασε τον Πασόκ. Mm-hmm. Φεύγοντας και κάνοντας ένα δικό του πολιτικό χώρο, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, τότε που υπήρχε και το χιουμοριστικό Κιδισό ΚΑΕΑ από κάποιους, ξαφνικά βλέπουμε να επανέρχεται και να θέλει να διεκδικήσει την προεδρία του κινήματος αλλαγής, όντας σε επίπεδο δυναμικής πολύ κατώτερο από τη δυναμική που έχει το Πασόκ μέσα στη συγκεκριμένη συνιστόσα που ακούει στο όνομα κίνημα αλλαγής. Και εδώ πραγματικά εγείρονται πολλά ερωτήματα. Αλήθεια, ο κύριος Παπανδρέου δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο Πασόκ. Λειτουργήσε διασπαστικά. Πώς έχει το θάρρος, εγώ θα τολμήσω να πω το θράσος, να επανέρχεται και να ζητά από μέλη του Πασόκ να το στηρίξουν για να αναλάβει την προεδρία του κινήματος αλλαγής και δεν πρέπει να το έχει κάποιος άλλος? Αυτό βέβαια ισχύει και για τον Χάρη τον Καστανίδη, που εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν από αυτούς που γρήγορα εντάχθηκε στο κόμμα της αείμνης της Λούκας Κατσέλης, το Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα στην Ευρώπη, το οποίο βέβαια και αυτό λειτουργήσε έξω και πέρα από το χώρο του Πασόκ, και για τον κύριο Λοβέρδο, και αυτός έχει τα δικά του αλλά και αρνητικά, έκανε ένα πολιτικό φορέα όταν και τότε έβγαινε και έλεγε ότι πρέπει να αλλάξουν τα σύμβολα, και ξαφνικά όταν διαπίστωσε ότι δεν είναι καν μετρήσιμος, τότε αναγκάστηκε να τον κλείσει γρήγορα αυτόν τον πολιτικό φορέα και να επανέλθει στον πρώτερο βίο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για όλους αυτούς υπάρχει μια διαδρομή η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου σοβαρή και υπεύθυνη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Άρα λοιπόν αυτοί που δικαιωματικά έχουν κάθε λόγο και πρέπει και πιστεύουν δικαιολογημένα ότι αυτούς πρέπει να επιλέξει το οργανωμένο μέλος που ακούει η κύρια στο Πασόκ, γιατί μην ξεχνάμε ότι η δύναμη του κινήματος αλλαγής είναι το Πασόκ. Τώρα το Κηδισό τι έχει από την πλευρά του, οι άλλες συνιστώσεις είναι. Άρα ο μόνος που δεν έφυγε είναι ο Τέκιος. Άρα ο μόνος που δεν έφυγε είναι ο Δρουλάκης. Ο κύριος Χριστίδης. Εντάξει, και ο κύριος Χριστίδης είναι νέος στέλεχος τώρα. Αυτά όλα πρέπει να τα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να απαιτούν, με την καλή έννοια το απαιτώ, να στηριχθούν σε αυτήν την διαδικασία και να αναδειχθούν πρόεδροι στο κίνημα αλλαγής είναι οι υποψηφιότητες που έρχονται από ένα χώρο που ακούει στο όνομα Πασόκ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό βέβαια τον προβλεπισμό τον καταθέτω για να τον ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές οι οποίοι μέχρι σήμερα δηλώνουν ότι είναι Πασόκ, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν φύγει στην κυριολεξία, έχουν επιλέξει τον δρόμο του πολιτικού τουρισμού. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις. Εκτιμώ ότι αυτές οι εξελίξεις θα είναι αρνητικές για το σύνολο του κινήματος αλλαγής, γιατί αν επικρατήσει ο ιός Παπανδρέου, εκτιμώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει και η διάσπαση του κινήματος αλλαγής και το Πασόκ θα διαχωρίσει καθαρά τη θέση του και θα πορευτεί ατομικά όπως πορευόταν τα προηγούμενα. Για να δούμε, γιατί οι άλλοι λένε ότι μπορεί να ανέβει το Πασόκ. Τέλος πάντων, πάμε στην αγορά. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των προσφορών, οπότε πέφτουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έχουμε πάρει από ηλεκτρονικές εφημερίδες των Αθηνών. Μήνας εκπτώσεων ο Νοέμβριος, καθώς οι καταναλωτές στη μεγαλύτερη διάρκεια του μήνα θα έχουν την ευκαιρία, Δημήτρη, να κάνουν τις αγορές τους σε χαμηλότερες τιμές, ενώ οι καταστηματάρχες να αυξήσουν τον τζίρο των επιχειρήσεών τους που τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμάστηκαν έντονα από τα lockdown που προκάλεσε η πανδημία. Χθες η ημερομηνία για τις ενδιάμεσες φθινοπορεινές εκπτώσεις κλείδωσε όπως γνωστοποίησε από την πλευρά του Εμπορικού Σύλλογου Αθηνών. Και στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, αναφέρεται ότι φέτος 15ήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου του 2021. Στο διάστημα αυτό θα παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της περίοδου που φέτος συμπτύττει με την 7η Νοεμβρίου, με προτινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Τώρα, μετά όμως από τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ακολουθεί και η Black Friday. Είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει μπει για καλά στη ζωή μας, η Μαύρη Παρασκευή, που τότε γίνεται ένας καλός ή κακός χαμός, όπως θέλει ο καθένας το δίνει. Καλός για τα μαγαζιά, γιατί βγάζουν χρήματα και δουλεύουν. Και μετά την Μαύρη Παρασκευή, ο μήνας Νοέμβριος κλείνει με την Cyber Monday. Έχουμε δηλαδή και τη Δευτέρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο εμπορικός κόσμος Δευτέρα και Παρασκευή θα έχει κινητικότητα όλο αυτό το διάστημα. Τρεις μέρες δηλαδή μετά την Black Friday έρχεται η Cyber Monday, μια ακόμα ευκαιρία για φθηνές αγορές σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που αφορά τις αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Φέτος η Cyber Monday πέφτει Δευτέρα 29 Νοεμβρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο μήνας Νοέμβριος είναι καθαρά ο μήνας των εκπτώσεων και των προσφορών. Πάμε τώρα στις πρέσπες. Έχουμε παράδοση θητείας των αντιδημαρχών του Δήμου με απόφαση του Παναγιώτη Πασκαλίδη. Μια χαρά ο Πασκαλίδης, τους ανανέωσε. Δεν θα έχει γκρίνια τώρα.
Αυτό, να δούμε και τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι αυτό το κάνουν οι πάντες. Όλοι ναι, ναι. Οι δήμαρχοι. Μέχρι 23, ναι. Το, μέχρι 23 είναι του κύριου Πασχαλή, όχι το 21. Ναι, ναι, ο κύριος Πασχαλή. Του πήγε μέχρι τέλος, ναι. Η παράταση που δίνεται από την πλευρά του Παναγιώτη Πασχαλή, του Δημάρχου Πρεσπών, είναι μέχρι την 31 12/23 στους δύο αντιδημάρχους, τον Γιώργο το Στεργίου και τον Κωνσταντίνο το Μανούρη. Επίσης, στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο κύριος Πασχαλίδης, ευχαριστεί τον αντιδήμαρχο Τράσια Άγγελο για τις υπηρεσίες που προσέφερε σαν αντιδήμαρχος από την 1η Ιανουαρίου του 2019 μέχρι και σήμερα και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο των νέων αντιδημαρχών. Τώρα να πούμε, Δημήτρη, ότι αυτό πολλούς δημάρχους τους λύνει τα χέρια σε μεγάλο βαθμό που δίνουν παρατάσεις μέχρι το τέλος του 2021. Ναι, ναι, δεν ήρθε εγκύκλειος. Επικοινώνησα με τον κύριο Μαλούτα, δεν μπόρεσα να τον βρω. Μου είχε πει τις προηγούμενες μέρες θα έρθει εγκύκλειος για να δίνει παράταση. Γιατί τα Προεδρία Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων είναι μέχρι 2 Ιανουαρίου. Μένει να δούμε. Αλλά τους λύνει τα χέρια. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ειδικά για τον κύριο Μαλούτα, ειδικά τον λύνει πολύ τα χέρια, γιατί θα είχε τεράστιες μεγάλη αγωνία. Ο κύριος Μαλούτα, στην πίεση που δέχεται, είναι καθαρά από το εσωτερικό του, δηλαδή από τον κύριο Κυριακίδη, να πούμε τα πράγματα από το όνομά του, ο οποίος δημόσια έχει τοποθετηθεί και είπε ότι. Και δεν κάνει πίσω, κύριος Κυριακίδης. Έχω αυτές τις πληροφορίες. Αν σε περίπτωση ο κύριος Μαλούτα δεν τελειώσει την συνεργασία με την Τριαδρία, τότε δεν υφίσταται λόγος εγώ να παραμένω στο συνδυασμό Κοζανίτη και Ενότητα, Ενότητα για την Κοζάνη, και θα πάρει και θα ακολουθήσει τη δική του διαδρομή, που πολλοί συνάδελφοί του από την ίδια παράταξη την βλέπουν πολύ θετική. Και άρα λοιπόν θα έχουμε μια νέα υποψηφιότητα από ό,τι όλα δείχνουν, και είναι πολύ εύκολο και μάλλον θα ανακοινωθεί και αρχές του 2022. Και αυτή θα ακούει το όνομα Κώστας Κυριακίδης, ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος Κοζάνης. Ναι. Ωραία, πριν πάμε σε ένα άλλο θέμα, επειδή δεν θα είστε τη Δευτέρα που μας έχετε, θα είστε την Τρίτη, βάλω ένα quiz. Γυναίκα χωρικός αντιπεριφερειάρχης στη Δυτική Μακεδονία. Τίποτα άλλο. Γυναίκα χωρικός αντιπεριφερειάρχης στη Δυτική Μακεδονία. Θα το απαντήσουμε το quiz την Τρίτη που θα είστε στο δελτίο της. Δεν θα είστε τη Δευτέρα λόγω εκλογών συνδικαλιστικών και θα τα πούμε την Τρίτη. Γυναίκα χωρικός αντιπεριφερειάρχης στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα ποιος θα χάσει τον ύπνο του από τους τέσσερις, θα το δούμε. Βάζεις ένα quiz, το οποίο βέβαια όλους θα τους αναστατώσει με την καλή έννοια, έτσι. Γιατί εντάξει, εντάξει, δεν είναι, λέμε, κάτι κακό. Η πολιτική πρέπει, δεν μπορεί να είναι κανείς στις ίδιες θέσεις. Έτσι δεν είναι. Ο Γιώργος Κασαπίδης θα πρέπει να κάνει φυσιολογικά ανανεώσεις σε επίπεδο οργάνων και εκπροσωπήσεων. Και να κρατήσει αυτούς που θεωρεί ότι πρέπει να μείνουν. Ναι, αν θέλει πραγματικά να δώσει μια νέα αναγεννητική νότα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κάθε ένας περνάει από θέσεις διαχείρισης και ευθύνης, αλλά έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου που θα πρέπει να παραχωρήσει και στον άλλο συνάδελφό του που ακολουθεί και αυτόν να αναλάβει και να μας δείξει αν έχει ικανότητες και δυνατότητες να μπορέσει να διαχειριστεί και αυτός και να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος που αναλογιώς αφορά την ανάπτυξη και την πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, μέλος της συμμορίας Ροζ Πάνθηρες, ο 45χρονος που συνελήφθη για τις κλοπές με τις γούνες στην Καστοριά. Με μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, δώσα μας το ρεπορτάζ να πάμε στη Φλόρινα μετά. 45χρονος Σέρβος. Και όλα αυτά σύμφωνα με ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης. Το πρωί της περασμένης Τετάρτης, 20 Οκτωβρίου, ο ίδιος με δύο συνεργούς του Δημήτρη έκλεψαν από επιχείρηση στην Καστοριά 110 γούνες αξίας 500.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί τώρα της ασφάλειας Καστοριάς, ακολουθώντας τα ίχνη του, κλεμμένο αυτοκινήτου, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη όπου είχαν βρει καταφύγιο στο σπίτι ενός Έλληνα συνεργού τους και ετοιμαζόταν να επιστρέψουν στο Βελιγράδι. Οι άνδρες πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο σε σημασμένο κλέφτη και σε έναν 30χρονο ομοθνή του και μέσα σε βαλίτες εντόπισαν 85 από τις 110 γούνες που είχαν κλέψει. Το Μάρτιο του 2012 ο Σέρβος κακοποιός είχε συλληφθεί μετά από ανταλλαγή πληροφοριών με αστυνομικούς της Δίας στην Καλυθέα. Ο δράστης είχε τραυματιστεί και είχε παραμείνει 40 ημέρες σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή όπου αποφυλακίστηκε το 2018. Κατόπιν πήγε στην Κύπρο και με συνεργούς του έκλεψαν από κατάστημα επώνυμα οπτικά αξίας 100.000 ευρώ. Τέλος, η Ιντερπολ Κύπρου εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος ήταν σε συμβασμένος και ήταν ειδικός σε τέτοια ζητήματα. Σε πάμε στη Φλόρινα τώρα. Εκεί βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Γιώργος Σταμάτης. Έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια του δελτίου μας. Και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο κύριος Σταμάτης έκανε μια αναφορά η οποία είναι πολύ σοβαρή και σημαντική και μίλησε για αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και την ένταξή τους σε ένα οικογενειακό και όχι μόνο περιβάλλον. Κάτι το οποίο στοχεύει το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα όσα δήλωσε από τη Φλόρινα ο Γιώργος Σταμάτης. Αυτά όλα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέτρα τη Φλόρινα και με αφορμή τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κέντρου, ο Γιάννης Παρδάλης,
είπε ότι σήμερα φιλοξενούν 17 παιδιά στο κέντρο από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες αναδοχές των παιδιών του κέντρου, εντάσσοντάς σε ένα πιο οικογενειακό περιβάλλον από αυτό που βρίσκονται μέσα στο κέντρο. Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε, κύριε, πολύ σημαντικό, είναι η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Γεώργιου Σταμάτη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να περάσουμε σε ένα περιβάλλον αποϊδρυματοποίησης, που σημαίνει ότι θα πρέπει τα παιδιά να φύγουν από τα ιδρύματα και να πάνε σε άλλα, σε πιο οικογενειακά και πιο ανθρώπινα και ζεστά περιβάλλοντα. Μάλιστα. Να πάμε στα Γρεβενά τώρα, που είχαμε βανδαλισμό της προτομής του Ταλιαδούρη στην κεντρική πλατεία. Βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες. Ένα πραγματικά δυσάρεστο περιστατικό έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία Μιλανού, όταν συνεργεία του Δήμου διαπίστωσαν το γκρέμισμα της προτομής του ιδρυτή του νομού Γρεβενών και ευεργέτη της πόλης Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη. Ήδη για το θλιβερό συμβάν έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών, ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ξεκίνησε τη διαδικασία αποκατάστασης του μνημείου. Πέρα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πράξη πληγώνει βαθύτατα το κοινό αίσθημα και την ιστορική μνήμη, η Δημοτική Αρχή τονίζει το υψηλό κίνδυνο ενός σοβαρού τραυματισμού που ελοχεύει εξαιτίας των παραβατικών αυτών ενεργειών. Είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Να δώσω. Αυτές είναι πράξεις βαρβαρότητας. Βέβαια, εντάξει, τώρα δεν πάει να σου. Δεν μπορούν να ζουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον της βαρβαρότητας, γιατί είναι κάποιοι ανεύθυνοι και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τυχοδιοκτικά και βανδαλίζουν στην κυριολεξία όλο τον πλούτο των Γρεβενών. Μην ξεχνάμε, τα Γρεβενά δεν έχουν μόνο τον Ταλιαδούρη, έχουν και τον Εμιλιανό τον Λαζαρίδη. Στην πλατεία των Γρεβενών, ναι. Το δικαστήριο της ιστορίας ό,τι αφορά τη Μακεδονία μας. Στην έδρα του δικαστηρίου πρόεδρος θα είναι ο Εμιλιανός ο Λαζαρίδης και η εισαγγελέας ο Παύλος Μελάς. Θα είναι πολύ σκληρό το δικαστήριο για όλα αυτά τα οποία, για όλους αυτούς οι οποίοι αυτοπαροσδιορίζονται και παρουσιάζονται ότι είναι πολιτική της κακιάς ώρας. Αυτό να το γνωρίζουν οι πάντες και αυτοί φέρουν ευθύνες, τεράστιες ευθύνες για τις εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι αφορά το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα. Πάμε να δώσουμε συνέχεια για να πάμε σε ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Καστανιά. Να πάμε τώρα στην Τολεμαΐδα, όπου έχουμε το εξής έτσι παράλογο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοφώνου, γίνεται λόγος ότι περιφράσουν αγροτεμάδια και στενεύουν οι αγροτικοί δρόμοι. Ας δούμε όμως τι λέει το ρεπορτάζ. Τις διαμαρτυρίες αγροτών προκαλεί η κατάσταση που διαμορφώνεται σε αγροτικές περιοχές γύρω από την πόλη, όπου φράσονται αγροτεμάχια για διάφορες κρίσεις, με αποτέλεσμα να στενεύουν κεντρικές αρτηρίες και να δυσκεραίνεται η κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων, ενώ σε περίπτωση φωτιάς η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων θα είναι δύσκολη. Όπως υποστηρίζει ο αγρότης Σίμος Κουτρούδης, το φαινόμενο έχει ενταχθεί κατά το τελευταίο διάστημα με τα άτομα που προβαίνουν σε περιφράξεις να διαθέτουν μόνο ένα τοπογραφικό διάγραμμα χωρίς άλλα στοιχεία, ενώ η πλειονότητα των έφορων αυτών εδαφών καλύπτεται από φωτοβολταϊκά. Την προσοχή σας εδώ. Ζητά από την πλευρά του την άμεση παρέμβαση της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι απόφασεις του Δημάρχου που πρέπει να αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας για τη διενέργεια αναδασμού, διαδικασία επίκουσα για την ορθή ανακατανομή της γης. Τέλος, εκείνο που τονίζεται από πλευρά στιγόμενων αγροτών είναι να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα στους κεντρικούς δρόμους και να μην υπάρξουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό είναι ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοφώνου. Και μένουμε στην Τολεμαΐδα, όπου θα έχουμε και την εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Καρκινοπαθών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας, και από την πλευρά του Σύλλογος καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους να πάρουν μέρος στη διαδικασία. Σε περίπτωση τώρα, Δημήτρη, μία απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. Μάλιστα, τώρα πριν πάμε σε άλλες ειδήσεις, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου. Στα τούνελ της Καστανιάς βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία, στην περιοχή Λευκόπετρα. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να του πάρει στη μέση του δρόμου. Στο σημείο έφτασε η τροχέα. Προς το παρόν, να πούμε ότι πώς ήταν οι τραυματίες ήταν άγνωστο, αλλά σύμφωνα και με πληροφορίες που είχαμε, δεν είναι τόσο σοβαρό, δεν υπήρχε σοβαρός τραυματισμός από την οδηγό του αυτοκινήτου. Είδαμε τις φωτογραφίες και πάμε να κλείσουμε τώρα. Να δούμε ειδήσεις σε συντομία, να ξεκινήσουμε από τη Φλόρινα, όπου την 5η 4 Νοεμβρίου θα έχουμε κινητή μονάδα εμβολιασμού σε κοινότητες του Δήμου Φλόρινας. Επίσης, θα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βαΐου την 3η 2 Νοεμβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί και διαζώσεις και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης στις 5 το απόγευμα. Να πούμε ακόμη ότι έχουμε την υπογραφή εντάξεων 47 επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και 9 επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 του 2016 από τον Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Γιώργο Κασαπίδη. Και τέλος, επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου η αίθουσα δεξιώσεων παραπλεύρος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Ωραία, Θόφιλε, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.